Βρισκόμαστε στο Κέντρο Πρόληψης ΠΝΟΗ μαζί με την κοινωνική λειτουργό και στέλεχος της μονάδας, Δέσποινα Σταμοθρακή. Κυρία Σταμοθρακή, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη αναστάτωση στα κέντρα πρόληψης με αφορμή το καινούργιο νομοσχέδιο. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει? Ανδρονίκη, να σου ευχαριστήσω που είσαι σήμερα εδώ και που είσαι κάθε φορά δίπλα μας στο έργο της ΠΝΟΗΣ, δίπλα στους εργαζόμενους, στις δράσεις που υλοποιούμε και εσύ και όλα τα ΜΜΕ βέβαια του νησιού. Πράγματι, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται ένα καινούριο νομοσχέδιο που στοχεύει στην ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Και μεταξύ των άλλων στοχεύει, προβλέπει μάλλον, τη δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων του ΕΟΠΑΕ, στο οποίο θα ενταχθούν διάφοροι φορείς που ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Ωστόσο, το τοπίο δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο, είναι θολό δηλαδή, τι θα γίνει με το μέλλον των κέντρων πρόληψης, αν και εμείς θα ενταχθούμε σε αυτό. Και μιλάμε για τα κέντρα πρόληψης που μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι 75 και είναι και εγκεκριμένοι φορείς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Όμως σήμερα δεν θέλουμε τόσο να σταθούμε σε αυτό, κυρίως γιατί αναμένουμε κάποιες εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν και από το ανοιχτό συνέδριο φορέων πρόληψης και απεξάρτησης που υλοποιήθηκε την Κυριακή και από κάποιες συναντήσεις που θα έχει το Σωματείο με την ΚΕΔΕ. Οπότε κάποια στιγμή θα δοθεί ένα δελτίο τύπου κοινό σε όλα τα ΜΜΕ του νησιού, θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΝΟΗΣ, όλοι οι εργαζόμενοι και θα τα πούμε αυτά. Περισσότερο σήμερα θέλαμε να μιλήσουμε με αφορμή το αβέβαιο μέλλον των κέντρων πρόληψης, κυρίως να προβληματίσουμε την τοπική κοινωνία και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά να τους προβληματίσουμε για το τι μπορεί να σημαίνει για το νησί μας το κλείσιμο μιας δομής που ασχολείται με τα ναρκωτικά, με την πρόληψη των εξαρτήσεων και με την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε ποιο είναι το έργο της ΠΝΟΗΣ και ποια η σπουδαιότητά του για την κοινωνία? Καταρχήν να πούμε ότι στην ΠΝΟΗ εργαζόμαστε τα σταθερά στελέχη, τα μόνιμα. Είναι 6. Είναι η Ελένη Καραΐσκου που είναι στην διοικητική υποστήριξη. Είναι 3 ψυχολόγοι, η Σοφία Ικιστάνη, η Γιώτα Ιψήρα και η Έλενα Ικαραγεωργίου. Και είμαστε και 2 κοινωνικοί λειτουργοί, η Μαρία Ιχατζέλη και εγώ. Όλα τα στελέχη είμαστε εδώ 15, 20, 23 χρόνια, σχεδόν από τότε που δημιουργήθηκε ο φορέας, οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην πρόληψη, στο τι σημαίνει πρόληψη, πώς υλοποιείται, ποιοι είναι οι στόχοι και κυρίως ποιες είναι οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια πια, που μας είναι γνωστές, ξεκάθαρες, ποιες είναι οι ανάγκες των νέων, που διαρκώς αλλάζουν και προσπαθούμε κι εμείς, επειδή αλλάζουν αυτές οι ανάγκες, να επικαιροποιούμε διαρκώς τις γνώσεις μας με διάφορες εκπαιδεύσεις, έτσι ώστε να είναι συμβατές με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Επιπλέον, ακόμα 3 στελέχη είχαν έρθει τα τελευταία 3 χρόνια με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είναι η Μαρία Ιβούρου, η Έλλη Δαγκινάκη και η Ειρήνη Τσελεμπή. Ένα πρόγραμμα που όμως σταμάτησε τώρα, οπότε σταμάτησαν και τα στελέχη να έρχονται, χωρίς όμως να έχουν σταματήσει οι ανάγκες και τα αιτήματα που διαρκώς δεχόμαστε από την τοπική κοινωνία και κυρίως από τα σχολεία. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι η πρόληψη αποτελεί έναν από τους 3 βασικότερους πυλώνες κατά των ναρκωτικών, μαζί με την θεραπεία και τη μείωση της βλάβης και την καταστολή. Και όταν λέμε πρόληψη, δεν μιλάμε μόνο για την πρόληψη των εξαρτήσεων από τις ουσίες νόμιμες και παράνομες, αλλά και εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως είναι η εξάρτηση από το διαδίκτυο, από τα κινητά τηλέφωνα και από τα τυχερά παιχνίδια. Τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί μας με αυτά τα θέματα? Γενικότερα στη νεολαία υπάρχει μία αύξηση της χρήσης, της κατάχρησης αλλά και της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Είναι γιατί μέσα από τη χρήση οι νέοι αισθάνονται έτσι καλύτερα, γιατί ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους, γιατί ανακουφίζονται από τα άγχη του σχολείου, της οικογένειας και της ηλικιακής φάσης στην οποία έτσι κι αλλιώς βρίσκονται και είναι δύσκολοι. Είναι γιατί τα παιχνίδια και οι εφαρμογές είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να δημιουργούν εθισμό και σίγουρα είναι και σημείο των καιρών από την άποψη ότι μιλάμε για μια ψηφιακή γενιά πια
που είναι μεγαλωμένη και δικτυωμένη και έχει πλήρως ενστερνιστεί την χρήση του διαδικτύου στην καθημερινή της επικοινωνία, στην ενημέρωση αλλά και στη διασκέδαση. Από την άλλη, η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια δεν αφορά πια μόνο σαν δραστηριότητα τους ενήλικες. Θέλω να πω ότι και το στοίχημα στα επίγεια πρακτορία ή και στα διαδικτυακά, τα virtual games, τα διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο, αποτελούν πια συνηθισμένους προορισμούς για το εφηβικό ανήσυχο πνεύμα. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό? Θες οικονομική κρίση, τα πρότυπα που έχουν οι νέοι έτσι, και μέσα από την τραπ μουσική αλλά και γενικότερα για εύκολο χρήμα, για μια χαχλιδάτη ζωή, η εύκολη πρόσβαση που έχουν οι στοιχηματικές εταιρείες μέσα από τα κινητά τηλέφωνα, από τους υπολογιστές, η κοινωνική αποδοχή πια αυτής της συμπεριφοράς και από στιγματισμός της και η πεποίθηση ότι συμβατικοί τρόποι απόκτησης χρημάτων είναι ανάξιοι και αναποτελεσματικοί πολλές φορές για να έχουν οι νέοι την ζωή που φαντάζονται. Οπότε αυτοί είναι κάποιοι λόγοι που μπορεί να τους σωθούν στα δίχτυα του τζόγου. Από την άλλη, η εξάρτηση από τις νόμιμες ουσίες, όπως ας πούμε το κάπνισμα και το αλκοόλ, γνωρίζουμε ότι η ηλικία έναρξης του καπνίσματος έχει πέσει στα 11 χρόνια. Γνωρίζουμε ότι η νεολαία, ειδικά οι έφηβοι, όταν βγαίνουν, έχουν συνδέσει την διασκέδασή τους με το αλκοόλ. Μπορεί να πίνουν 5, 6 ποτά, 7 σφινάκια. Απ' την άλλη υπάρχει μία απενεχοποίηση στη χρήση του χασίς. Άρα μιλάμε για τα εφηβάκια μας που βρίσκονται σε μία ηλικιακή φάση που ψάχνεται, που πειραματίζεται σε έναν κόσμο έτσι αλλεπάλληλων κρίσεων. Όμως ο δρόμος από τον πειραματισμό μέχρι την κατάχρηση και την εξάρτηση δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι έρευνες λένε ότι καταρχήν όσο πιο νωρίς ξεκινάει κάποιος να δοκιμάζει μια ουσία, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να εθιστεί σε αυτή. Όμως από αυτούς που θα δοκιμάσουν ας πούμε νικοτίνη, ένα 32% θα εθιστεί. Από αυτούς που θα δοκιμάσουν ηρωίνη το 23% θα εθιστεί, αλκοόλ το 15% και κοκαίνη το 17%. Απ' την άλλη όμως και η σχέση με το φαγητό, ας πούμε οι διατροφικές διαταραχές, τα προβλήματα που σωματικής και ψυχικής υγείας, η παραπτωματική και αντικοινωνική συμπεριφορά, οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όλα αυτά έχουν μια κοινή αιτιολογία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν ένα νέο στα ναρκωτικά, ας πούμε η χαμηλή αυτοεκτίμηση, το άγχος, η ανασφάλεια, η μοναξιά, τα προβλήματα με το σχολείο, με τους φίλους, οι ίδιοι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν και σε αντικοινωνική συμπεριφορά, στην κατάθλιψη, στο αλκοόλ, ακόμα και στην αυτοκτονία. Οπότε η πρόληψη αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της προαγωγής της ψυχικής υγείας, γιατί αφορά την εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής, στα life skills, και στην ενίσχυση όλων αυτών των παραγόντων που λειτουργούν προστατευτικά και σίγουρα είναι πιο αποτελεσματική από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν, που ήταν ο εκφοβισμός ή απλώς η ενημέρωση. Αυτό μοιάζει ότι από μόνο του δεν λειτουργεί. Θέλετε να μας πείτε πού εστιάζει η πρόληψη? Κυρίως περιλαμβάνει μέτρα και στρατηγικές που στοχεύουν στην εξομάλυνση των παραγόντων κινδύνου και εστιάζει στην ενίσχυση όλων αυτών που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία και στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως ας πούμε η αυτοεκτίμηση, η ανάληψη ευθύνης, η διαχείριση του άγχους, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η επικοινωνία, η διαχείριση των συγκρούσεων, η μετάβαση από το ένα η ομαλή μάλλον μετάβαση από το ένα αναπτυξιακό στάδιο στο άλλο, η αναγνώριση και η έκφραση των συναισθημάτων. Αυτές είναι πολύ σημαντικές δεξιότητες και αποτελούν την ασπίδα, θα έλεγα, ενάντια στην υιοθέτηση βλαπτικών συμπεριφορών και συμβάλλουν γενικότερα στην ποιότητα ζωής του ατόμου. Για αυτούς τους λόγους και εμείς υλοποιούμε προγράμματα στα σχολεία μέσα και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε μαθητές, σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε γονείς και στο ευρύ κοινό, στην τοπική κοινωνία.
Τα προγράμματα αυτά έχουν να κάνουν με την προσωπική ανάπτυξη των νέων, με την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, με την μείωση ή και τη διακοπή του καπνίσματος, στη σεξουαλική υγεία και στην δικτύωση και ευαισθητοποίηση των ενήλικων υποστηρικτών και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε μία άριστη συνεργασία, μπορώ να πω, και με το Πανεπιστήμιο και με τα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τους δασκάλους, τους διευθυντές, τους καθηγητές. Έρχονται καθημερινά αιτήματα από τα σχολεία, που αυτό σημαίνει ότι και εμπιστεύονται το έργο μας τόσα χρόνια, αλλά και ότι των σχολείων οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς, αυξάνονται τα προβλήματα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την αστυνομία, το λιμενικό, το στρατό. Έχει δημιουργηθεί έτσι μια συνεργατική σχέση και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτή τη συνεργασία, να αντιμετωπίζουμε διάφορα περιστατικά που έρχονται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Γνωρίζουμε ότι η ΠΝΟΗ δέχεται πολλά αιτήματα βοήθειας. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Και αυτό είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους του νησιού, γιατί μιλάμε για ένα νησί που δεν έχει πάρα πολλές δομές που να είναι δωρεάν. Είναι το ΚΙΘΗ, είναι το νοσοκομείο, είναι τα ΚΕΔΑΣΗ, το ιατροπαιδαγωγικό. Κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, συνεργαζόμαστε μαζί τους. Όμως και αυτές οι δομές είναι υποστελεχωμένες και υπερφορτωμένες. Απ' την άλλη, στην ΠΝΟΗ έρχονται καθημερινά αιτήματα βοήθειας σε ατομικό επίπεδο από τους ανθρώπους που σε κάποια φάση της ζωής τους χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη. Όμως καταλαβαίνεις ότι η βοήθεια αυτή δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε μία συνάντηση. Χρειάζεται χρόνος να δουλέψεις με τους ανθρώπους, με αγάπη, με σεβασμό. Χρειάζονται αρκετές συναντήσεις, που αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα αιτήματα βρίσκονται σε αναμονή. Οπότε το ζητούμενο είναι πού θα απευθυνθεί ο πληθυσμός αυτός αν κλείσει μια τέτοια δομή ψυχικής υγείας που παρέχει τις υπηρεσίες της δωρεάν. Και γιατί να πάει χαμένη και όλη αυτή η εμπειρία που έχουμε οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια πάνω στις ανάγκες των κατοίκων και η σχέση εμπιστοσύνης που πια έχει δημιουργηθεί με τον πληθυσμό, με τους ανθρώπους εδώ στη Λέσβο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το νομοσχέδιο, δεν ξέρουμε αν τα κέντρα πρόληψης θα ενταχθούν τελικά στο νέο ΠΑΕ. Όμως είναι σημαντικό η τοπική αυτοδιοίκηση να μην στερήσει από τον πληθυσμό την ύπαρξη επιλογών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης που περνάμε όλοι. Και το λέμε αυτό γιατί αν δεν μπούμε στο νέο ΠΑΕ θα τεθεί ζήτημα αν η τοπική αυτοδιοίκηση θα μας αναλάβει και θα μας χρηματοδοτήσει, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε σαν φορέας.